Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα ή καλημέρα. Ανάλογα από το εσείς γουστάρετε να βλέπετε τα βίντεό σας, βρισκόμαστε εδώ σε ένα ακόμα επεισόδιο του City Skylines. Πάμε εδώ να συνηθίσουμε κατευθείαν στο παιχνίδι μας από εκεί που το είχαμε αφήσει. Πάμε εδώ να βάλουμε ένα ναυατόριο. Θα χρειαστεί. Δεν χρειάζεται μόνο να ανέβει κάποιος με τα πόδια. Μπορούμε να τον διευκολύνουμε λίγο, να βάλουμε ένα ναυατόριο και να ανεβοκατεβαίνει. Θα το βάλουμε εδώ κάτω στην πλαγιά. Προσπαθώ να το φτιάξω όσο πιο ωραίο γίνεται. Γι' αυτό και δεν τραβάω τη γραμμή μέχρι τελείως κάτω. Θα χρειαστεί να κόψει εδώ λίγο δεξιά όπως το βλέπουμε. Και προτιμώ να το κάνω μία-μία την κολόνα σιγά-σιγά, παρά κάπου απότομα. Έτσι, ωραίο δεν είναι. Παίρνει λίγο την αριστερή στροφή, εδώ βλέπουμε και ανεβαίνει το βουνό. Και τώρα πάμε. Βάζουμε εδώ ένα κτίριο για τους δρόμους, για να φτιάχνουμε τους δρόμους σε αυτό εδώ το κομμάτι. Ένα μεγάλο πάρκινγκ εδώ. Να βάλουμε και μια πισίνα, όχι δεν θα τη βάλουμε την πισίνα, θα βάλουμε όμως μια δισκοτέκ, ένα κλαμπ στην ουσία. Το βάλαμε εδώ. Να βάλουμε και ένα μαγαζί εδώ, εστιατόριο στην ουσία. Άλλη μια καφετέρια εδώ, άλλο ένα φαγάδικο εδώ. Να βάλω και άλλο ένα εδώ. Και να βάλω και μια μεγάλη κεραία εδώ, για να πιάνει όλη αυτή την έκταση. Βλέπετε, είναι με πολύ πράσινο, πολύ ανοιχτό πράσινο και άσπρο, που σημαίνει δεν είχε καν πρόσβαση σε ίντερνετ και σε τηλεοράσεις και σε τέτοια. Να βάλουμε και μία εδώ στην κορυφή, να πιάνει και εδώ την κορυφή. Και τώρα πάμε, σβήνουμε ό,τι δέντρα είχαμε από το προηγούμενο, αυτά τα μικρά, και πάμε βάζουμε αυτά εδώ τα μεγάλα. Σβήνουμε εδώ που είναι στις πίστες του σκι που έχουν μπει. Και τώρα πάμε να επεκτείνουμε το δρόμο. Χρειάζεται μια επέκταση ο δρόμος. Θυμάστε, εδώ το είχαμε φτιάξει για το χιονοδρομικό κέντρο. Αλλά τώρα πρέπει να πάει πιο ευθεία, πιο πέρα, για να βγάλουμε κι άλλη έξοδο-είσοδο για το ηφαίστειο που έχουμε φτιάξει. Η συνεχή επέκταση αυτού του δρόμου μας φέρνει την ανάγκη να κάνουμε άλλον έναν δρόμο για να ενώσουμε τους δύο δρόμους αυτούς εδώ βλέπετε. Είναι αυτό που φτάνει μέχρι πέρα την πίστα της Φόρμουλα 1. Οπότε, ώρα να συνδέσουμε αυτούς τους δύο δρόμους. Θα το κάνουμε κάπως έτσι εδώ. Κάποιος που είναι δηλαδή στην πίστα της Φόρμουλα 1 να μην πρέπει να φτάσει μέχρι την πόλη μέσα και να γυρίσει στην ουσία πίσω. Καλό είναι να έχουμε έναν έξτρα δρόμο, αυτόν εδώ που φτιάξαμε. Βλέπουμε τώρα, πλέον τα φτιάχνουμε υπόγεια, δεν φτιάχνουμε κάτι από πάνω. Γιατί το παιχνίδι έχει πλέον το bank και δεν μπορούμε να δουλέψουμε. Για να μας διευκολύνει και να διευκολύνουμε και εμείς τη ζωή μας, τα κάνουμε πλέον υπόγεια βέβαια. Έχουμε πάρα πολλά υπόγεια πλέον. Και μετρό και τρένα και τα πάντα υπόγεια, αλλά δεν πειράζει. Μέχρι τώρα τα αντέχουμε. Να βγάλουμε εδώ κι άλλο ένα δρόμο που έρχεται. Ωραίο. Ωραίο φαίνεται έτσι. Ωραίο έγινε. Αυτή η σύνδεση εδώ. Τώρα το μόνο που μένει είναι να βάλουμε πάλι το δάσος στη θέση του. Να βγάλουμε και εδώ άλλη μία είσοδο, άλλη μία έξοδο. Που στην ουσία γι' αυτό φτιάξαμε τον δρόμο, για αυτή την είσοδο και την έξοδο. Έτσι εδώ. Και να δούμε να το φέρουμε υπόγεια εδώ. Από την άλλη μεριά. Το φέρουμε έτσι, το φέρουμε έτσι. Ωραίο είναι. Εμένα μου αρέσει. Και πάμε τώρα να φτιάξουμε το δάσος. Βλέπετε εδώ με πολύ πιο σκούρο, πολύ πιο έντονο δάσος. Εδώ που είναι το ηφαίστειο. Θα φτάνει μέχρι εδώ κάπου. Κάπως έτσι στρογγυλά θέλω να το κάνω. Όλο αυτό εδώ το έδαφος είναι από το ηφαίστειο. Οπότε έχει και διαφορετική βλάστηση. Το φέρουμε έτσι εδώ. Και όλο αυτό εδώ θα το γεμίσουμε με αυτά εδώ τα ψηλά δέντρα που είχαμε ούτως ή άλλως. Εδώ, ωραία. Και από αυτήν εδώ τη μεριά θα βάλουμε το άλλο δάσος. Αυτό εδώ που είχαμε. Πάμε να βάλουμε και από εδώ, από αυτή τη μεριά. Και όπ, βλέπω κάπου εδώ το δάσος ότι μου τελείωσε. Δεν έχω περιθώριο να βάλω άλλα δέντρα. Βέβαια, δεν μου απασχολεί και ιδιαίτερα γιατί θα φτιάξω σίγουρα καινούργιες περιοχές.
Οπότε θα αφαιρέσω κάποιο από το δάσος και θα έχω για να το συμπληρώσω. Οπότε το αφήνουμε αυτό εκεί όπως είχαμε πει και περνάμε εδώ σε αυτό που ήδη έχουμε φτιάξει, τα ελικόπτερα. Βλέπετε εδώ υπήρχε ένα προβληματάκι. Κάπως κατά λάθος έσβησα μερικά ελικόπτερα, οπότε τα ξαναβάζω τώρα. Το είχαμε δει στο προηγούμενο επεισόδιο που τα είχαμε φτιάξει. Θυμάμαι στο περίπου πώς ήταν και τι ήταν. Οπότε τα ξαναέβαλα και ώρα να βάλω και τα σημάδια κάτω για να προσγειωθεί κάποιο ελικόπτερο. Βέβαια τώρα που το βλέπω στο μοντάζ δεν έχω βάλει κάποιο κενό, οπότε άμα θέλει κάποιο ελικόπτερο να προσγειωθεί δεν έχει χώρο στην ουσία. Αλλά δεν πειράζει, εντάξει, παιχνίδι είναι. Ίσως αν βρω χρόνο και χώρο να το φτιάξω αυτό που σας είπα τώρα. Αλλιώς θα το αφήσω έτσι, εντάξει, παιχνίδι είναι, δεν με πειράζει. Πάμε να το βοιατήσουμε και όλο το κάναμε εδώ άσφαλτο και πάμε να φτιάξουμε όλη αυτή εδώ την περιοχή. Θα δείτε τώρα τι θα φτιάξουμε. Θα φτιάξουμε πολλές περιοχές, όλες στην ουσία αυτές που είχαμε φτιάξει. Απλώς το είχαμε αμελήσει και δεν είχαμε φτιάξει με τέτοιο χρώμα τις περιοχές. Θα το φτιάξουμε και θα το δούμε στο τέλος πώς θα είναι και τι είναι η κάθε περιοχή. Πάμε να φτιάξουμε και τα τρένα. Τις ονομάζουμε. Έτσι εδώ ωραία. Και παίρνουμε και άλλη μία γραμμή από εδώ και την πάμε εδώ. Να την ονομάσουμε. Πώς θα την ονομάσουμε? Arena 54, Πάγος και Lost με Hot. Κάπως έτσι. Όλες εδώ οι περιοχές θα είναι περιοχή 54. Όλες οι περιοχές. Απλά θα είναι το Lost που είναι πάνω το αεροδρόμιο. Θα είναι ο Πάγος που είναι το κοινοδρομικό κέντρο. Και το Hot θα είναι το ηφαίστειο. Κάπως έτσι θα έχω ονομάσει. Δεν ξέρω αν σας μπέρδεψα όπως τα είπα. Να αλλάξουμε και χρώμα εδώ στις γραμμές. Και να δούμε τη δεύτερη γραμμή που δεν θυμόμαστε πριν από πού ερχότανε. Και ερχότανε από το Ολυμπιακό χωριό. Ναι, το είδαμε. Εντάξει, δεν βάλαμε το αεροδρόμιο τελικά, βάλαμε το Ολυμπιακό χωριό. Αλλά οκ, δεν πειράζει. Πάμε να ονομάσουμε και το τραμ εδώ. Ωραία. Να μειώσουμε λίγο και τα δρομολόγια. Και αυτό εδώ. Τώρα, ερχόμαστε πάλι στο αεροδρόμιο, το καινούριο που έχουμε φτιάξει, τη μυστική βάση. Να μπογιατίσουμε λίγο ακόμα. Είχαμε αφήσει κάποιες εκκρεμότητες εδώ, βλέπετε. Αλλά είχε λόγο που το είχαμε κάνει αυτό. Τώρα θα δείτε. Έρχομαι εδώ να κατεβάσω δρόμους και να σβήσω όλα αυτά που έχω φτιάξει με μπογιά. Δεν μου αρέσαν καθόλου πως πήγαιναν οι δρόμοι έτσι. Οπότε έρχομαι εδώ και πήρα αυτή την πληροφορία εντελώς ξαφνικά μια μέρα εκεί που καθόμουν. Λέω γιατί δεν βάζω μονοπάτια στην ουσία, αφού οι κεραίες δεν χρειάζονται δρόμο κανονικό για να δουλέψουν. Απλά το έχουμε κάνει για μορφιά έτσι. Και έτσι το έκανα. Την επόμενη μέρα που άνοιξα τον υπολογιστή για να παίξω το παιχνίδι, αποφάσισα να κάνω αυτό που είχα σκεφτεί πριν. Ωραίο φαίνεται. Φτιάχνουμε εδώ και λίγο το έδαφος, λίγο καλύτερα από ό,τι ήτανε. Ερχόμαστε και εδώ στο ατύχημα το αεροπορικό να κάνουμε το ίδιο. Σβήνω όλα τα υπόλοιπα. Φαίνεται πολύ πιο ωραίος ο δρόμος έτσι. Ναι, μια χαρά. Και ερχόμαστε εδώ να βάλουμε μερικά κιόσκια που είναι για την πυροσβεστική. Βλέπουμε όλο αυτό το δάσος είναι κατακόκκινο. Δεν προστατεύεται από πουθενά. Οπότε και να πιάσει φωτιά τώρα δεν θα το πάρει χαμπάρι κανείς. Δεν υπάρχει κάποιος φύλακας εκεί που είναι κόκκινο. Εντάξει, από τη μια μεριά το αφήσω ακόμα να είναι κόκκινο. Γιατί δεν έχει επεκταθεί η πόλη. Όταν πάει και εκεί η πόλη θα το κανονίσουμε. Να δούμε πόσα θα βάλουμε και πόσα ακόμα μετά μπορεί να χρειαστούμε. Θα βάλουμε άλλο ένα εδώ. Να πιάσει και αυτήν εδώ την περιοχή. Και νομίζω ότι είναι ok. Πάμε να το βάλουμε και σε λειτουργία για να δούμε τι κάναμε. Εντάξει, ένα πολύ μεγάλο μέρος το πιάσαμε, αλλά θέλει κι άλλα. Και ώρα να βάλουμε κι άλλα. Βέβαια, βλέπω το χρόνο πάλι με περιορίζει. Πάλι έχουμε ξεπεράσει τα 10 λεπτά, οπότε
θα τα πω πολύ γρήγορα πάλι. Αν σας άρεσε το βίντεο, πατήστε ένα like, γράφτε κάποιο σχόλιο από κάτω, γίνετε συνδρομητές στο κανάλι μου για να γίνουμε ακόμα μεγαλύτερη παρέα και να έχουμε ακόμα πιο ποιοτικά βίντεο. Και φεύγοντας, μην ξεχνάτε να πατάτε και το καμπανάκι για να σας έρχονται πρώτοι ειδοποιήσεις. Δεν φτάνει να είστε μόνο συνδρομητές, αλλά και να βλέπετε τα βίντεο μου. Έως το επόμενο βίντεο, είτε αυτού του παιχνιδιού είτε κάποιο άλλο, καλά να περνάτε. Γεια χαρά. We'll be right back.